θα πάμε στα Ανόγια, γιατί Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων σήμερα και σήμερα γιορτάζει ο παππούς και η γιαγιά, θα έλεγα εγώ, εντός και εκτός εισαγωγικών, και θα πάμε στα Ανόγια, καθώς εκεί η Δημοτική Αρχή συναντάμε την κυρία Ειρήνη Θεοφανάκη, κοινωνική λειτουργός στο Δήμο Ανογίων. Κυρία Θεοφανάκη, να σας καλησπερίσω στην Κρήτη TV. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μια ξεχωριστή ημέρα, παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων σήμερα, και γνωρίζω πολύ καλά ότι εκεί στα Ανόγια αγαπάτε πολύ και στηρίζετε πολύ τους ηλικιωμένους μέσα από μια ξεχωριστή δράση, ξεχωριστή πρωτοβουλία, μέσα από την έκδοση ενός περιοδικού αγάπης. Όπως ακριβώς το λέτε, είναι ένα περιοδικό αγάπης. Θα ήθελα να πω χρόνια πολλά σε όλους τους ηλικιωμένους, σε όλο τον κόσμο. Τους αγαπάμε τους ηλικιωμένους μας πάρα πολύ. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε μια υπηρεσία από το πρώτο καπί που ιδρύθηκε στην Κρήτη το 1983. Έχουμε αποδείξει, και ιδιαίτερα ο ιδρυτής, ο Φανούρης ο Οικονομάκης, στη συνέχεια η Ρίτα η Σουρτάτου, και που είναι και προϊσταμένη μου, που δυστυχώς δεν μπόρεσε να είναι σήμερα μαζί σας, έχουν κάνει πάρα πολύ δουλειά μου στους ηλικιωμένους, και εγώ ακολουθώ με μικρά βήματα. Λοιπόν, να έρθουμε στο σημερινό θέμα που λέτε για το περιοδικό. Είναι μια κινήτη αγάπη, γιατί δεν μπορούσαμε αυτές τις δύσκολες ημέρες που εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα για τον κορονοϊό, να αφήσουμε τους ηλικιωμένους μας μόνους τους στα σπίτια. Ξέρετε ότι το ρεπορτάζ με αυτό το περιοδικό αγάπης το έχουμε πιάσει και το έχουμε, και έχουμε στηρίξει την όλη προσπάθεια από το πρώτο τεύχος εδώ μέσα από την Κρήτη σήμερα. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία, και από ό,τι μαθαίνω, πώς και πώς το περιμένουν οι ηλικιωμένοι. Ναι, πραγματικά. Έχει αρκετά θέματα μέσα το περιοδικό, ώστε να τους κρατάει σε μια εγρήγορση. Μακριά από την αρνητική ειδησιογραφία που δυστυχώς έχουμε όλο αυτό το διάστημα. Θέλουμε λίγο να τους κάνουμε να ξεχαστούν, να έχουν μια θετική ψυχολογία, να συνεχίζουν και ακόμη και στο σπίτι, χωρίς εμάς, να κάνουν κάποιες ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης. Έτσι να φεύγουν, να θέλουμε να βλέπουμε θετικά τη ζωή και να νιώθουν ότι είμαστε δίπλα τους. Θέλουμε, έστω και από μακριά, να έχουμε μία σχέση αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας. Για πείτε μας λίγο, το πέμπτο τεύχος είναι στα Σκαριά. Ναι, είναι τώρα, είναι προς έκδοση. Δυστυχώς δεν έχουμε τους συναδέλφους που είχαμε με την κοινοφελή εργασία, οι οποίοι είχαν δουλέψει πάρα πολύ πάνω σε αυτό το κομμάτι. Η τελευταία συνάδελφος, η Αγγέλη, η Αριστεία, έφυγε πριν λίγο από την υπηρεσία, πριν λίγες μέρες. Άφησε όμως το αποτύπωμά της στο περιοδικό που θα βγάλουμε. Ελπίζουμε να το συνεχίσουμε. Θα προσπαθήσουμε να το συνεχίσουμε όπως μπορούμε. Τι αγαπούν περισσότερο, η αγαπημένη στήλη μέσα ποια είναι? Είναι πάντα, έχουμε να θυμηθούμε πολύ ωραίες στιγμές που έχουμε περάσει μαζί τους. Φωτογραφίες από τότε που μπορούσαμε να κάνουμε εκδηλώσεις μαζί τους, να παίζουμε μαζί τους. Δεν μπορούμε όλο αυτό που έχουμε ζήσει με τους ηλικιωμένους να το αποτυπώσουμε σε αυτές τις λίγες σελίδες. Βγάζουμε κάποιες φωτογραφίες, μας παίρνουν τηλέφωνο, τι ωραία που ήτανε, πώς θυμάμαι τον ένα, πώς θυμάμαι τον άλλο. Είναι μία σχέση έτσι ανατροφοδότηση. Είναι πολύ όμορφο αυτό που βγαίνει μέσα από αυτό το περιοδικό. Μία άλλη θεματολογία είναι, πάντα τους δίνουμε να γράψουν, να γράψουν κάτι κι αυτοί και να μας το στείλουν. Μία τελευταία, το τελευταίο περιοδικό, ας πούμε, θα έχουμε παραδώσει γράμμα σε μία γυναίκα που έπαιξε σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Έχουμε κάνει παράδοση σε αυτές τις γυναίκες που έχουν προσφέρει στην κοινωνία και σε κάποιους ανθρώπους συγκεκριμένα με τον δικό τους τρόπο. Από πόρτα σε πόρτα πηγαίνει το περιοδικό? Πώς είναι η διανομή, πώς γίνεται? Ναι, πηγαίνει καταρχήν σε ανθρώπους που ξέρουν να διαβάζουν. Πηγαίνει σε ανθρώπους που δεν βγαίνουν εύκολα έξω. Σε ανθρώπους που δεν ξέρουν να χρησιμοποιούν πολύ καλά το διαδίκτυο. Αλλά ακόμη και αυτοί που το χρησιμοποιούν το θέλουν, το ζητάνε. Και μην σας πω ότι το ζητάνε και νεότερες ηλικίες. Δηλαδή, μακάρι να μπορούσαμε να βγάζουμε και περισσότερα αντίτυπα. Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, τι να ευχηθούμε?
να τα εκατοστήσετε στα τεύχη, τι να ευχηθούμε, μακάρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να ευχηθούμε στους ηλικιωμένους μας να ζουν ευχάριστα την κάθε του στιγμή και να σου πούμε και ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Και έτσι να κλείσουμε, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Παγκόσμια μέρα ηλικιωμένων, χρόνια πολλά στον παππού και στη γιαγιά. Να είστε καλά, με το καλό να τα ξαναπούμε, κυρία Θεοφανάκη. Έχετε πολλά τέτοια, πολλές πρωτοβουλίες.